Ανέτοιμος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στο φιλικό με την Νάπολη, με προβλήματα σε άμυνα και επίθεση. Το βαρύ 3-0 στον κακό αγωνιστικό χώρο του Σαν Πάολο χτύπησε καμπανάκι στον Ζαρντίν, που αν και θεωρεί ότι αρκετοί νέοι παίκτες θέλουν χρόνο ακόμη, η ομάδα θα παρουσιαστεί βελτιωμένη και όπως πρέπει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μασάδο και Γκρέκο άφησαν καλές εντυπώσεις στην πρώτη τους εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα. Οι Ιταλοί πήραν το προβάδισμα στο 24 με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τζεμαΐλι. Παρά τις αλλαγές του Πορτογάλου τεχνικού στο δεύτερο μέρος, οι Ερυθρόλευκοι δέχτηκαν γρήγορα δεύτερο γκολ. Από προσπάθεια του Βάργκας και απόκρουση του Κάρολ, ο Χάμσινγκ υποφελήθηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 48. Η Νάπολη κλήρωσε την νίκη της στο 60. Μετά από κόρνερ, ο Καμπερίνι με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το τελικό 3-0. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει χάνοντας ευκαιρίες για να ξαναμπεί στο παιχνίδι με καλύτερη αυτή στο 66, όταν ο Μασάδο ύψωσε την μπάλα για τον Γκρέκο, αλλά το σούτ του Ιταλού κατέληξε out. Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την απόδοσή του στο τελευταίο φιλικό του παιχνίδι πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η αμυντική λειτουργία των πρωταθλητών ήταν απογοητευτική και η Νάπολη άνοιξε το σκορ στο 24 με το φάουλ του Τζεμαϊλί. Ενώ στην επανάληψη οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού και με τα γκολ του Χάμσικ στο 47 και του Γκαμπερίνη στο 60 έφτασαν στο τελικό 3-0 στο Σαν Πάολο. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αναζητά τον αντικαταστάτη του Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Στο Σαν Πάολο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 24ο λεπτό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ για την Νάπολη από τον Τζεμαϊλί, που δεν άφησε περιθώρια στον Κάρολ. Οι Ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να απαντήσουν με τον Τωροσίδη να γεμίζει την μπάλα στην καρδιά της Ιταλικής άμυνας και τους αμυντικούς να απομακρύνουν. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μίτρογλου, Γκρέκο, η Μπαγάσα και Κοντρέρας πέρασαν στο παιχνίδι από τον Λεωνάρντο Ζαρντίν, αλλά οι Ιταλοί ήταν σαφώς πιο έτοιμοι και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 48 με τον Χάμσικ, ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας μετά την απόκρουση του Κάρολ στο σούτ του Βάργκας. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Καμπερίνι πήρε ανενόχλητο στην κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους Ναπολιτάνους, με τον Ολυμπιακό να έχει στη συνέχεια δύο καλές στιγμές από το 64 ως το 66, πρώτα με τον Τζιμπούρ, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα για να τη σπρώξει στα δίχτυα, και στη συνέχεια με τον Γκρέκο, ο οποίος σούταρε από καλή θέση πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι Ερυθρόλευκοι χωρίς τον Μιραλάς παρουσιάστηκαν ανέτοιμοι με κακή αμυντική λειτουργία και προβλημάτισαν εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στο Σαββατοκύριακο. Στα θετικά, η συνολική παρουσία και απόδοση του Πάολο Μασάδο με τον Πορτογάλο στην πρώτη του εμφάνιση να δείχνει με την ποιότητά του ότι μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά τους πρωταθλητές. Πάει και ο Μάτιος στην περιοχή για την εκτέλεση του Ινσίνιε. Η κεφαλιά, ο Κάρολ βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Πρώτη επαφή του Βάργκας. Το Ρωσίδης. Κίνηση του Λικογιάννη στην περιοχή. Σέντρα πέρασε από το Ροζάτη. Διεκδίκησε ο Λικογιάννης. Μανιάτης, Τζιμπούρ. Έκανε το σούτ έξω. Βάργκας δεν έχει στήριγμα, θα κρατήσει την μπάλα λογικά. Και θα κλειστεί. Πέρασε πάσα ο Ινσίνιε. Χωρίς να έχει χώρο, ούτε στην πάσα ο Βάργκας, ούτε στο σούτ ο Ινσίνιε. Απειλείται ο Κάρολ για τρίτη φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζεμαϊλί 1-0. Αποστημένη φάση, Παρτενοπέα, ανοίγουν το σκορ. Η πάσα του Αμπτούν, η προώθηση του Τωροσίδη, σέντρα χαμηλά, η μπάλα περνάει από τον Τζιμπούρ και παραλίγο αυτό γκολ, είναι κόρνερ. Μασάδο εκτέλεσε, η κεφαλιά out. Προσίδης πιέστηκε από τον Μπεχράμι. Τζεμαϊλί, Ινσίνιε. Πάσα πέρασε και από τον Τζιμπούρ που γύρισε να βοηθήσει. Τελικώς βρήκε χώρο και ανέβηκε για να σταματήσει τον Κάρολ με δεύτερη προσπάθεια. Το σούτ στα δίκτυα. 2-0, σκοράρει ο Χάμσι. Δεν έγινε τελικός αλλαγή, είναι στο μάτς και σκοράρει για το 2-0 ο Σλοβάκος. Αλεμπορήθηκε εδώ η άμυνα του Ολυμπιακού, δημιουργήθηκε το κενό και πάλι στην πλευρά του Χολέβας. Ανέβηκε ο Βάργκας, απείλησε, βρήκε το Χάμσι. 2-0. Ο Χολέβας, το Μασάδο.
Είδε τον Ιμπαγάσα, πάτησε περιοχή ο Πορτογάλος. Κατσορέα, Ιμπαγάσα, ο Μίτροβλου, Τζιμπούρ δεν μπόρεσαν. Καναβάρο, Τζεμαϊλή. Η Ρωμανιά της και έχει χώρο για να κάνει σουτ. Το Ρωσίδης out. Πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο. Το κόρνερ του Ινσίνιε 3-0. Στην κυκλοφορία της μπάλας πάντως ο Ολυμπιακός είναι βελτιωμένος στο δεύτερο μήχρονο. Γκρέκο κράτησε την μπάλα, ανέβασε παίκτες, αλλά όταν η Νάπολη πήρε μπάλα, η σέντρα για τον Τζιμπούρη, ευκαιρία χαμένη για το 3-1. Μασάδο με τον Ντουναντέλ. Είδε την κίνηση του Μίτρογλου. Η Μπαγάσα. Δίπλα του Μασάδο. Έσκαψε την μπάλα ο Γκρέκο. Την έχασε την ευκαιρία για το 3-1. Ο Γκρέκο. Out.